και η Επιστημονική Επιτροπή, εκεί δεν την πήρατε καθόλου υπόψη σας. Την παρακάμψατε. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διαβάστε στη σελίδα 15. Τι λέει για τη φωτογραφική διάταξη του άρθρου 38, παράγραφος 3, που αφορά τον κύριο Γκίκα Μάναλη. Έτσι νομοθετείτε. Σας λέει η Επιστημονική Επιτροπή ότι η διάταξη που θέλετε να περάσετε, φωτογραφική διάταξη, που τον απαλλάσσει από ποινικές και αστικές ευθύνες και μάλιστα εκ των προτέρων, είναι απαράδεκτη. Σας λέει επιλέξη, κυρία Πατριανάκου, σε εσάς αναφέρομαι, σε εσάς αναφέρομαι, γιατί εσείς είχατε το κουράγιο να επικαλεστείτε την επιστημονική έκθεση της Βουλής. Σας λέει λοιπόν το Επιστημονικό Συμβούλιο, σημειώνεται ότι αν μένει απαλλαγή του ειδικού διαχειριστή από ποινική ευθύνη αφορά ήδη τελεστήσεις αξιόπινες πράξεις, μπορεί να διατυπωθεί προβληματισμός εάν η προτινόμενη ρύθμιση συνιστά αμνηστία, η οποία όμως παρέχεται μόνο υπό τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 47 του Συντάγματος. Εάν δεν αφορά την απαλλαγή του για μελλοντικές πράξεις, δεν συνάδει προς την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Τα διαβάζετε αυτά στην Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Τα λαμβάνετε υπόψη σας. Είναι συνταγματικά αυτά, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέμε λοιπόν ότι όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ακούστε και διαβάστε τι είπε σήμερα στη Βουλή ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος και θα δείτε αν αυτά τα οποία επικαλούμεθα στο σύνολό τους είναι βάσιμα και είναι εύλογα. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε 15 δευτερόλεπτα. Δεν διαβάζουν, αλλά δεν ακούνε κιόλας. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε πολύ καλά και ποιους εκφράζει και τι εκφράζει το Σύνταγμα. Εκφράζει τις κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, αυτές που το κατήρτισαν. Αλλά το Σύνταγμα εγγράφει στα άρθρα του και πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Κοινωνικούς αγώνες των εργαζομένων και πολιτικούς αγώνες της αριστεράς. Και θέλουμε να καταδείξουμε σήμερα στον ελληνικό λαό ότι η αντισυνταγματική τακτική της κυβέρνησης να νομοθετεί κατά αυτόν τον τρόπο, ο κρατικός αυταρχισμός και η καταστολή πάνε χέρι-χέρι με την νεοφιλελεύθερη πολιτική των μνημονίων και με την φτωχοποίηση της κοινωνίας. Κρατικός αυταρχισμός, αντισυνταγματικότητα, μείωση και εξαφάνιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων έρχονται και δένουν με την πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά καταδεικνύουμε στη σημερινή συζήτηση, αντισυνταγματικότητας. Γι' αυτό υπερασπιζόμαστε τέτοιες διατάξεις ενός συντάγματος στο οποίο έχουν εγγραφεί με βάση τους αγώνες των εργαζομένων, της νεολαίας και όλου του ελληνικού λαού. Αυτά υπερασπιζόμαστε και αυτά θα υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ.